Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Όλα θα τα ακούσουμε πλέον. Ή αλλιώ η ανθρώπινη αγένεια δεν έχει όρια και δεν μα αφήνει περιθώρια παρά να πούμε stop. Γεια σα. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μα, το ψυχοεκπαιδευτικό, οπωσδήποτε κάντε. Πατήστε και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποίησει. Και αν σα αρέσει αυτό το βίντεο, βάλτε like επειδή ξέρω ότι στο κανάλι μας έχουμε ε, μια κοινότητα η οποία είναι πολύ αφοσιωμένη και παρακολουθεί καθημερινώς τα βίντεο και πολλοί από αυτούς ξεχνάνε να πατάνε like είπα να γίνω μια πιο συμβατική youtuber και να το υπενθυμίζω λοιπόν έχω να διαβάσω μια επιστολή από έναν κύριο ο οποίος έχει βάλει τίτλο αυτοπρόσκληση mm. κάντε καφέ Κατά προτίμηση δυνατό. Να <laughs> βρω και τα γυαλιά μου να διαβάσω. Γιατί πραγματικά, όπως έχει πει και ο Στάθης, ξέρει ποιος είναι ο Συροστάθης, ζούμε ανάμεσά τους παιδιά, τελείωσε, ζούμε ανάμεσά τους. Αγαπημένη μου Θέκλα, αν με λιγάκι, θα κάνω μια προσπάθεια να σου εξηγήσω ένα περιστατικό που συνέβη και τις προηγούμενες μέρες. Να μην τρέπεσαι φίλε. Να μην τρέπεσαι γιατί η ζωή είναι, είναι για να συμβαίνει. Και όποτε ό,τι είδα και στην επιστολή σου, παίρνεις πάνω σου ευθύνη για κάτι που δεν φταίς εσύ. Είπαμε να είμαστε κατανοητικοί, να έχουμε συνέστηση, να, 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 αλλά αν οι άνθρωποι γύρω μας συμπεριφέρονται ανωρίωτα, θα έχουν και τις συνέπειες μετά και δεν θα φταίμε εμείς που βρεθήκαμε στη μέση της ανωρίωτης συμπεριφοράς τους. Πρόσφατα, σε μια συνάντηση με κάποιον φίλο, ας τον ονομάσουμε Χ, εντάξει, ανέφερα πως με κάλεσαν σε μια βραδινή έξοδο. Δηλαδή αυτός που μου στέλνει την επιστολή βρέθηκε με ένα φίλο του το Χ και έκανε το λάθος να αναφέρει πως τον κάλεσαν σε μία βραδινή έξοδο. Διοργανωτής του δείπνου ας πούμε ήταν ο Y. Α, εδώ είμαστε στα αγγλικά. X and Y. Ήταν ο Χ. Ε, είπαμε ο φίλος ήταν ο X και ο διοργανωτής του δείπνου ας πούμε ο Y ήταν ένα άτομο για το οποίο ο X δεν μιλούσε και με τα καλύτερα λόγια. Δεν το ήξερε όμω ο X ότι ο Y δεν μιλούσε για αυτόν και με τα καλύτερα λόγια, γιατί ο φίλο μα δεν μεταφέρει κουβέντε. Δεν είναι ανακατόστρα και σιδεροκουτάλα. Στην Κύπρο λέμε σιδεροκουτάλα, την κουτάλα που ανακατεύει στη, τη, σούπα. Τη σούπα μέσα στο χαρτί. Το χαρτί είναι το μεγάλο το δοχείο. Σιδεροκουτάλα αυτή η λέξη που είναι. Ε, τη Κυπριακή Διαλέκτου σημαίνει σιδερένια κουτάλα και εννοεί τον άνθρωπο ο οποίος ανακατεύει ιστορίες. Λοιπόν, άρα εσύ βγήκε με τον έξ, έκανες το λάθος, φαντάζομαι το έκανες εκ παραδρομής, δεν το έκανες επίτηδες να αναφέρεις ότι ο Γουάις έχει καλέσει σε έξοδο. Εσύ ήξερε ότι ο Γουάι δεν το χώνευε τον έξ. Το ίδιο βράδυ όμως ο έξ μου έστειλε μήνυμα προσκαλώντας τον εαυτό του στο δείπνο. Ακαλά έστειλε μήνυμα σε σένα που ήσουν καλεσμένος να σε ενημερώσει ότι αυτό προσκλήθηκε. Αισθάνθηκα άβολα και όπως μας συμβουλεύεις πήρα το χρόνο μου για να σκεφτώ την απάντηση που θα έδινα. Και καλά έκανες. Εν τω μεταξύ ο Έξ είχε στείλει αυτοπροσκλήσει στο Γουάι και σε έναν άλλον προσκεκλημένο. Δηλαδή, Εκτό τότε σου έστειλε σε ένα μήνυμα και σου είπε θα έρθω κι εγώ που θα βγείτε έξω, έστειλε και σε αυτό μου το διοργάνωνε και σε κάποιον άλλον να πει θα έρθω κι εγώ μαζί σα. Ενημέρωνε ο άνθρωπο, δεν είναι ευγενικό, δεν μπορεί να πει. Ενημέρωσα τον Γουάι και αποφασίσαμε να πω στον Εξ ότι η αυτοπρόσκληση δεν είναι ιδιαίτερα ευγενική και πω θα ήταν καλύτερο να συναντηθούμε κάποια άλλη μέρα οι δυο μα. Ο Εξ τότε έσυρε τα εξαμάξει στον Γουάι μέσω ενό ακόμη μηνύματο. Και έπειτα μου είπε ότι θα μου τηλεφωνήσει για να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Εγώ αποκρίθηκα βεβαίω όποτε θέλει. Δεν μου έχει μιλήσει έκτοτε. Διλίτωσε! Τι τέλεια! Όταν οι τοξικοί μα μπλοκάρουν ή πάνε no contact μαζί μα, είναι τέλεια. Είναι σαν να βγαίνουν τα σκουπίδια μόνα του έξω και να πηγαίνουν στον κάτω, Να Μην χρειάζεται να τα κουβαλήσουμε εμεί. Καταπληκτικά. Σημειωτέων πόσο έξι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που γνωρίζω δεκαετίε, όπω γνωρίζω και τον Γουάι, και αισθάνομαι άσχημα σκεπτόμενο μήπω δεν χειρίστηκα την κατάσταση όπω θα έπρεπε. Όχι, πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα που για δεκαετίε έχει ανεχθεί μια κατάσταση επειδή μάνα μου καημένο έχει ιδιαίτερε συνθήκε. Όλοι μα έχουμε ιδιαίτερε συνθήκε. Δεν έχει άνθρωπο χωρί ιδιαίτερε συνθήκε. Όμω ο καθένα από εμά οφείλουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μα. Η άγνωστη X and y δεν ανταποκρίνονται σε αρχικά μικρών ονομάτων ή επωνύμων. Καλά ρε, έχεις... Μα πό, πό, πόση ενοχικότητα έχεις! Ούτε προσδιορίζουν το φύλλο του ατόμου που χαρακτηρίζουν. Ελπίζω να γίνεται αντιληπτό αυτό που θέλω να πω και οι προαναφερθέντες άγνωστοι να μην δημιουργούν προβλήματα στην κατανόηση... Αντιλαμβάνομαι ότι έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου και προσπαθώ να επανορθώσω. εκτιμώ πάντοτε τι συμβουλέ σου, ο μεγάλο σου θαυμαστή. Ε, 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 ε. Σταμάτα να νιώθει ενοχέ. Σταμάτα να νιώθει ενοχέ. Σταμάτα να νιώθει ενοχέ. Σταμάτα να είσαι people pleaser. Σταμάτα, κόψε το. Αλήθεια σου λέω, κόψε το. Όπω το κόψαμε και εμεί. Λοιπόν, ξέρετε ότι θα μιλήσω προσωπικά τώρα. Ότι με τη μάνα μου δεν έχουμε και ιδιαίτερη συμφωνία σε πολλά πράγματα. Και είμαστε και σε no contact. Όμως παλιότερα που είχαμε περισσότερο contact, κάθε τρεις και λίγο που εγώ ξεκινούσα μια καινούρια φιλία με ένα πρόσωπο που είχε ιδιαιτερότητες ένα πρόσωπο δηλαδή που το λυπόμουν και ήθελα να το βοηθήσω, μιλάω τώρα πριν 20 χρόνια, πριν 15 χρόνια, πριν 10 χρόνια, δεν μιλάω για τώρα πρόσφατα, η μάνα μου με έπαιρνε στην άκρη και μου λέει «Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό το πρόσωπο σε κάνει παρέα γιατί πληρώνεις όλες τις εξόδους, σε κάνει παρέα γιατί παρέχεις εσύ πάντοτε το αυτοκίνητο για τις εκδρομές, σε κάνει παρέα γιατί μαγειρεύεις και τρώει, σε κάνει παρέα για να σε εκμεταλλεύεται Και εγώ έλεγα, όχι, είσαι κακιά! <σφέρα> <σφέρα> Δεν θες να έχω φίλες! Δεν κατηγορώ σε καμία περίπτωση τις πρώην φίλες μου, σε καμία απολύτως. Σε καμία μα καμία μα καμία γιατί θα μπορούσα κάλλιστα εγώ ίδια να προστατεύω τον εαυτό μου και να έχω διάκριση και να επέλεγα να κάνω παρέα με ανθρώπους και να γίνομαι φίλοι με ανθρώπους με τους οποίους να υπήρχε ισοτιμία, επικοινωνία και συνεννόηση και παρόμοιο επίπεδο ψυχοσυναισθηματικής οριμότητας και παρόμοιο επίπεδο ευγένειας. Είναι εξαιρετικά άγενες να αυτοπροσκαλείσαι σε μια εκδήλωση που δεν σε έχει καλέσει ο διοργανωτής, σε μια έξοδο που δεν σε έχει καλέσει ο διοργανωτής. Είναι εξαιρετικά άγενες να κλαίγεσαι για να σε λυπηθεί ο διοργανωτής να σε προσκαλέσει. Και χειριστικό μάλιστα. Και για να δεις τη χειριστικότητα αυτού του τύπου ή της τύπης σας που λυπάσαι τόσο καιρό και κάνεις παρέα, μόλις του της είπες ότι δεν είναι ευγενικό να προσκαλήσει από μόνος σου ή από μόνη σου και καλύτερα να βγούμε μια άλλη μέρα οι δυο μας, τι έκανε, τον ξέχεσαι ή την ξέχεσαι αυτή που έκανε το πάρτι. Θα σα τα πω έτσι πιο κατανοητά γιατί αυτό με το X και με το Y και με την ενοχικότητά του, μην τυχόν και καταλάβουν οι, οι πρώην φίλοι του, οι γνωστοί του, ότι του έχει βγάλει στη θέκλα. Είσαι η άλλη άκρη από κάποιους άλλους οι οποίες γράφουν email και λένε «Βγάλ τους, βγάλτους βγάλ τους. Λοιπόν, κάποιοι στέλνουν και email που είναι τόσο φωτογραφικά που φωτογραφίζουν τόσο πολύ μια περίπτωση και επιμένουν να τα κάνουν και vlog γιατί στο μυαλό τους έχουν ότι άμα βγάλουν κάποιος τη θέκλα και τον κράξει η θέκλα τότε θα πάρουν εκδίκηση. Εσείς είστε στην άλλη άκρη. Λοιπόν, να σας τα πω καλύτερα. Πιο καθαρά γιατί μας έχει μπλέξει αυτός μεταξύ και τα γουάι. Αυτός ο τύπος που στέλνει το mail είναι ένα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί, καλλιεργημένο, μορφωμένο, ευαίσθητο και ενοχικό νιώθει ότι κάνει πολλά λάθη στη ζωή του και όπως έχει γράψει στο τέλος του email ε, ένα λεπτό να το βρω ένα λεπτό περιπτέρα λοιπόν όπως γράψει στο τέλος του email αντιλαμβάνομαι ότι έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου και προσπαθώ να επανορθώσω εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα περισσότερα λάθη που έχεις κάνει στη ζωή σου είναι στη σφαίρα της φαντασίας σου. Γιατί επικοινωνώ μαζί σου πολύ καιρό και ξέρω ότι είσαι ένα ευγενέστατο πλάσμα και μια πολύ ευγενική ψυχή. Εντάξει, στη σφαίρα της φαντασίας σου και ξέρεις τι μου θύμισες, μου θύμισες αυτό το ρητό το οποίο αποδίδεται στον Αϊνστάιν, δεν ξέρω αν το έχει πει όχι ο Αϊνστάιν γιατί διάφορα αποδίδονται σε αυτόν. που λέει ότι ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος αν οι ανόητοι δεν είχαν τόσο ψηλή αυτοπεποίθηση και αν οι ιδιοφυείς άνθρωποι ή ευφυείς άνθρωποι είχαν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. Λοιπόν, υποτιμάς τον εαυτό σου. Λοιπόν, αυτός ο φίλος, ο πολύ ευγενικό και καλή ψυχή κουτουλουπού 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 κουτουλουπού, κάνει παρέα εδώ και χρόνια με δύο άλλα πρόσωπα. Το ένα το πρόσωπο είναι πιο νορμάλ. Πάει και έρχεται. Το άλλο το πρόσωπο είναι πιο προβληματικό του στυλ είναι, κλαίγεται, είναι ένας χαρακτήρας ιδιαίτερος, θυμώνει εύκολα, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, είχε πάρα πολλά προβλήματα, είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, νομίζω ζούσαμε μέσα στα μπαμπάκια. Μέσα στα μπαμπάκια μας είχαν εμάς μέσα στα μωρά. Εμάς όταν ήμασταν στα μωρά μας είχα στα σύννεφα, μόνο αυτός κακοποιούνταν, μόνο αυτοί κακοποιούνταν, τέλος πάντων. Και το, το πρώτο πρόσωπο που κάνει η παρέα που είναι πιο νορμάλ, το άλλο το πρόσωπο που είναι προβληματικό, προβληματικό στη συμπεριφορά και προβληματικό όσον αφορά τη μη ανάληψη ευθύνη του εαυτού του και προβληματικό όσον αφορά τον αρχισιστικό στυλ προσωπικότητα, το του λέει: Τι κάνει παρέα με αυτόν. Δεν βλέπει ότι σε εκμεταλλεύεται. Δεν βλέπει ότι είναι λέει, ψέματα. Δεν βλέπει ότι δεν έχει μια καλή συμπεριφορά. Ο δικό μα όμω, που είναι με μητέρα Τερέζα και θέλει όλου να του βοηθήσει και όλου να του φέρει στο σωστό δρόμο και δεν θέλει να δικήσει κανέναν, εξακολουθεί και κάνει περέγγι με του δύο. Μπα και χάσει. Οπότε σε κάποια φάση σε βγαίνει με τον εντό εισαγωγικών ιδιαίτερο τύπο, τον τύπο το χειριστικό, τον τύπο με τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα και του ξεφεύγει. Σου ξέφυγε. <χεδιά> του ξεφεύγει και λέει: Ξέρει, με έχει καλέσει ο άλλο να βγούμε έξω μια παρέα και με έχει καλέσει και εμένα να πάμε σε ένα πάρτι. <χεδιά> ξέρει, του ξεφεύγει επειδή ξέρει ότι ο άλλο, ο οποίο είναι πιο νορμάλ, τον κράζει τον άλλον. Σου λέει: δε, Αυτό ο δικό μα που είναι πολύ ευγενικό και πολύ ευαίσθητο, δεν του Ξέρει, δεν σε γουστάρει ο άλλο ο τύπο. Τίποτα. Σιωπή χθείο. Σιωπή χθείο. Μπα και στενοχωρήσουμε το φιλαράκι μα. Λοιπόν, ο τύπο αυτό ο χειριστικό, μόλι ακούει ότι θα γίνει πάρτι, πάρτι! Αυτό προσκαλείται. Στέλνει πρώτα μήνυμα στον ε, αποστολέα τη επιστολή μα και του λέει: Θα έρθω και εγώ στο πάρτι. Δεν του απαντάει ο δικό μα, γιατί ε, του έρχεται στο μυαλό το time out. Πάρε χρόνο για να απαντήσει, για να σκεφτεί πώ θα απαντήσει σε μια χειριστική συμπεριφορά, σε μια συμπεριφορά που σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Και επειδή δεν το απαντάει για να εξασφαλίσει το εισιτήριο του για την έξοδο, στέλνει και σε αυτόν που έκανε το πάρτι και σε κάποιον άλλο που ήταν προσκεκλημένο στο πάρτι. Οπότε, οπότε, αναγκάζεται να του πει, εφόσον τον πήραν και άλλοι δύο και του είπαν, κοίταξε αυτός, είχε αυτοπροσκληθεί, από πού και σου που είχε αυτοπροσκληθεί. Γιατί πήγες και του πες ότι κάνουμε πάρτι. Βρέθηκε και ο δικός μας σε δύσκολη θέση και του έστειλε, δεν είναι ευγενικό να θα καλύτερα να βγούμε κάποια στιγμή μόνοι μας. Και όταν έγινε αυτό, το καημένο του πρόσωπο, το ιδιαίτερο, το λίγο προβληματικό, τον ξέχεζε αυτό που μου κάνει το πάρτι. Για να έδειξε τον πραγματικό του χαρακτήρα. Τον ξέχεξε μες μέσω μηνύματος, και έπειτα απείλησε και το δικό μας ότι θα του τηλεφωνήσει για να συζητήσουν κάποια πράγματα. ναι βέβαια, πρέπει να μπείτε όλοι στη θέση σας. Πρέπει να μπείτε όλοι στη θέση σας για να μάθετε να μην στενοχωρείτε τον πρίγκιπα, τον, αρχι, τον αρχιτέκτονα του σύμπαντο, το κέντρο του σύμπαντο, τον βασιλιά δεν ξέρω τι. Και ο δικός μας έγραψε με τόση ευγένεια και τόση καλοσύνη το email, μην τυχόν και φανεί. Μην τυχόν και πληγωθεί αυτό ο προβληματικό τύπο. Από μόνη μου λέω πως είναι προβληματικό. Δεν το έγραψε. Εσύ έγραψε λίγο ιδιαίτερο. Λοιπόν, έχουν προχωρήσει σε άλλο level οι αδιάγνωστοι. Από εκεί. Καλά. Ακούτε προχαλείζει. ροχαλίζει. Τσεκνίσες. <laughs> Εγώ τα νερό Λοιπόν, από εκεί που από μόνοι του μα έδιναν τη γνώμη του και τι συμβουλέ του και ήταν αυτόκλητοι συμβουλάτορε, τώρα έχουν γίνει και αυτόκλητοι καλεσμένοι. Τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, η αγένεια δεν είναι ενδεικτικό κακή ανατροφή. Η αγένεια είναι ενδεικτικό ναρκιστική συμπεριφορά είναι ενδεικτικό ναρκισιστικού στυλ προσωπικότητας. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με γονείς παντελώς αγράμματους που δεν θα μπορούσαν και δεν είχαν τη δυνατότητα να τους δώσουν καλλιέργεια, να τους μάθουν το savoir vivre. Savoir -vivre είναι μια έκφραση στα γαλλικά, να ξέρεις πώς να ζεις και αφορά του καλούς τρόπους συμπεριφοράς, τους κάπως καθώς πρέπει. Λοιπόν, γνωρίζω ανθρώπου οι οποίοι μεγάλωσαν σε ιδιαίτερα στερημένα περιβάλλοντα, όταν λέω στερημένα εννοώ χωρί ιδιαίτερε ευκαιρίε για οτιδήποτε, οι οποίοι μια χαρά ευγενέστατοι είναι γιατί είναι, έχουν ευγενική ψυχή. Γνωρίζω ανθρώπου οι οποίοι έχουν πάει στα καλύτερα σχολεία, έχουν τύχει τη καλύτερη αγωγή, είχαν και πολύ καλέ δαντάδε συγκουβερνάντε και όμω είναι άγενέστατοι γιατί είναι παλιόπαιδα. Είναι αυτό που λέμε, αν δεν το πούμε πάλι. Τέλος πάντων, επειδή είναι ενάρκηση, δεν πρέπει να λυπούμαστε κανένα. Δεν είμαστε μητέρα Τερέζα. Δεν είμαστε ούτε σταθμός πρώτων βοηθειών, ούτε ο, ψυχολόγος, ο, ο... ο τζάπα ψυχολόγος του καθενός, καθενό και ο τζάμπα ψυχιατρικό νοσηλευτή του καθενό και τη καθεμία. Κάνουμε παρέα με ανθρώπου οι οποίοι εμπλουτίζουν τη ζωή μα και όχι με ανθρώπου οι οποίοι τη φτωχαίνουν τη ζωή μα. Εάν εμεί ήδη αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας, επιλέγουμε συνειδητά να κάνουμε παρέα με ανθρώπου οι οποίοι επίση αναλαμβάνουν την ευθύνη του δικού του εαυτού. Και αν ο άλλος είναι αγενής, είναι δική του επιλογή να είναι αγενής και σαφώς θα έχει τις συνέπειες και δεν φταίμε εμείς αν ο αγενής έχει συνέπειες για την αγένειά του. Έλλειψη ευγένειας. Και παρόλο που ακούγεται εμ, και έχει σχέση και η Ρίζα και με την ευγονική, η, η, ευγένεια δεν έχει να κάνει με το γένος, δεν έχει να κάνει με τα γονίδια, δεν έχει να κάνει με το ποιοι ήταν οι προγονείς σου. Η ευγένεια έχει να κάνει με την απόφαση που έχει πάρει εσύ ο ίδιος για το τι δρόμο θα ακολουθήσει στη ζωή σου. Αν θα ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο τη κακίας που θα ρίχνει συνεχώ τι ευθύνε πάνω στου άλλου για το οποιοδήποτε προβλήματα έχει, θα κλε και θα κλαίγεσαι και θα καταπατά τα όρια και τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων. Ή θα πάρει το δύσκολο δρόμο αυτών τη αρετή, το να αναλαμβάνει τη δική σου ευθύνη και να φροντίζει να καλυτερεύεις τον εαυτό σου μέσα από πνευματικό αγώνα, μέσα από ψυχοεκπαίδευση και μέσα από ψυχοθεραπεία. Δεν χρωστάμε τίποτε σε οποιονδήποτε από μόνος του προσκαλείται στη ζωή μας, προσκαλείται στα πάρτι μας, αυτό προσκαλείται οπουδήποτε. Όσοι αυτό παίρνουν ένα stop. Stop. Όχι, δεν σε έχω καλέσει. Δεν είσαι καλεσμένος. Δεν είσαι ευπρόσδεκτος. Δεν είναι κακό να πούμε σε κάποιον, να ενημερώσουμε κάποιον πως δεν είναι ευπρόσδεκτος. Και πραγματικά δεν είναι ευπρόσδεκτοι τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή μας. Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε από αυτούς, δεν έχουμε τίποτα να ωφεληθούμε, παρά μόνο θα κουβαλήσουμε το δικό τους βάρος, το δικό τους βάρος το πνευματικό που από τεμπελιά πνευματική δεν το σηκώνουν και θα βγούμε και κατηγορούμενοι από πάνω. Δεν ωφελούμε κανένα. Όταν κάνουμε τα χατήρια ενός χειριστικού και κλαμμένου ανθρώπου δεν το βοηθούμε να βελτιωθεί. Δεν του βοηθούμε να καλυτερέψει τη ζωή του. Ίσα ίσα του δίνουμε κίνητρα για να συνεχίσει να είναι ένας κυφίνας, να είναι ένα παράσιτο που να μην κοπιάζει, να κοπιάζουν οι άλλοι γι' αυτό. Ε, όχι. Και από αγάπη προς αυτούς τους ανθρώπους δεν τους διευκολύνουμε ώστε να ζουν μια τέτοια ζωή. Σας αγαπώ.